90 χρόνια τώρα, μία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία γράφει ιστορία στην Ελλάδα και τον κόσμο. Vianex. 1924-2015. Όλα ξεκίνησαν από το φαρμακείο Γιαννακόπουλου στην Οδό Πειραιός. Επόμενος σταθμός το 1960, όταν ιδρύεται η Φαρμαγιάν από τον πρόεδρο Παύλο Γιαννακόπουλο. Η εταιρεία εισάγει φάρμακα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και επεκτείνει την εμπορική δραστηριότητά της σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων. Σύντομα γίνεται αντιπρόσωπος μεγάλων φαρμακευτικών εταιρεών. Το 1971, ο πρόεδρος Παύλος Γιαννακόπουλος ιδρύει τη Vianex ΑΕ. Η ανάπτυξη και η καταξίωση έρχονται σύντομα, όταν μεγάλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Merck, η Takeda Chemical Industries, η Sigma Tau Industries και η Eli Lilly τον εμπιστεύονται και του αναθέτουν την παραγωγή και αντιπροσώπευση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Το 1977, η Vianex ΑΕ ξεκινά τη βιομηχανική της δραστηριότητα κατασκευάζοντας το πρώτο της εργοστάσιο, το οποίο εξειδικεύεται στην παραγωγή στήρων, υγρών, ημιστερεών προϊόντων και ενεωρημάτων. Το 1983, η Vianex ΑΕ αποκτά το δεύτερο της εργοστάσιο, μια φιλική προς το περιβάλλον μονάδα παραγωγής φαρμάκων, εξειδικευμένη στις μη στήρες στερεές μορφές όπως δισκία, καψάκια και γράνουλες. Δύο χρόνια αργότερα, η παραγωγική δραστηριότητα της Vianex ΑΕ ενισχύεται με την απόκτηση του τρίτου εργοστασίου, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στήρων ενέσιμων λοιόφυλων προϊόντων στην Ευρώπη. Εδώ παράγονται λοιόφυλα, διαλύματα και ενεωρήματα, αλλά και κυταροτοξικά πυκτώματα. Η μονάδα στεγάζει ακόμη εργαστήριο R&D με εξειδίκευση σε θέματα λοιοφυλοποίησης σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητές. Το 1995, με την ίδρυση της θηγατρικής Vian ΑΕ, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει, που αφορά στη διακίνηση και εμπορία γνωστών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, διαγνωστικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Ενώ το 1997, η Vianex ΑΕ ιδρύει στη Βαρυμπόμπη τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης και το κέντρο διανομής τελικών προϊόντων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1999, η Vianex ΑΕ αποκτά το τέταρτο εργοστάσιό της, μια εξελιγμένη μονάδα παραγωγής κεφαλοσπορινούχων προϊόντων από τις λίγες στην Ευρώπη. Το 2006, η εταιρεία ιδρύει την ELDRAG, που στοχεύει στην εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη. Το 2011, η Vianex πιστοποιείται ως επίσημος προμηθευτής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της UNICEF. Λίγο μετά, το 2013, τα ηνία παραλαμβάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος σύντομα προχωρά σε σύναψη συμφωνίας με την Αμερικανική Eli Lilly για παραγωγή 10 εκατομμυρίων τεμαχίων βανκομικίνης ετησίως και εξαγωγή στην Κίνα. Το 2015, η Vian ΑΕ, μετά από συμφωνία που πετυχαίνει με την Bristol Myers Squibb, αναλαμβάνει τη διανομή και προώθηση των αναλγητικών αντιπυρετικών ντεπών, μιας από τις μεγαλύτερες μάρκες παγκοσμίως. Σήμερα, η εταιρεία αποτελεί τη μεγάλη παραγωγική δύναμη της Ελλάδας, φτάνοντας στις 98 εκατομμύρια συσκευασίες το χρόνο. Παραγωγή που αφορά σε πρωτότυπα, γενώσιμα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής για την Ελλάδα, για το εξωτερικό, καθώς και φασών για τρίτους. Η Vianex εξάγει τα προϊόντα της σε 31 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ το σύνολο των εγκεκριμένων προϊόντων για το εξωτερικό ανέρχεται στα 320. Στη μεγάλη αυτή πορεία της, η εταιρεία απέσπασε πολλά βραβεία, επένους και πτυχία από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Σήμερα η Vianex, με εφόδια τους 1.100 εργαζόμενούς της, την 90χρονη εμπειρία και την απόλυτη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και στον κόσμο προϊόντα που την έκαναν διάσημη, με όραμα να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στην κορυφή. Αυτή είναι η ιστορία του φαρμάκου στην Ελλάδα. Η ιστορία της Vianex.